Επίσημα από σήμερα ξεκινάει η εμβολιαστική περίοδος. Εγώ βέβαια προτρέπω τον κόσμο, όπως και η Επιτροπή Εμβολιασμού, να ξεκινήσει μετά τις 15 με 20 του Οκτώβρη. Είναι αρκετά ζεστή ακόμα, είναι νωρίς ακόμα να ξεκινήσουμε. Έχουμε κάνει λίστες με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν το εμβόλιο και έχω την εντύπωση ότι δεν θα δημιουργηθεί και έλλειψη εμβόλια φέτος. Θα έχουμε αρκετή ποσότητα από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Οι παρενέργειες τώρα που λέτε ότι υπήρχαν ήταν στην απόφαση της κυρίας Αγαπηδάκη να μην προσέρχονται πλέον με το ΆΜΚΑ τους οι ασθενείς στο φαρμακείο και να κάνουν το εμβόλιο, αλλά να τους συνταγογραφεί ο γιατρός. Και αν το δούμε από μία πλευρά, μπορεί να έχει δίκιο ότι πρέπει να συνταγογραφεί το από γιατρό. Αν δούμε όμως όπως είναι σήμερα επανδρωμένες οι δομές υγείας και με τις ελλείψεις που υπάρχει, ξέρετε ότι πάρα πολλοί κόσμοι θα έχει τεράστιο πρόβλημα το να πάει στον γιατρό να το συνταγογραφήσει. Θα έχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά το θέμα το να δώσει το αντίτιμο που ζητάει ο ιδιώτης γιατρός να το πληρώσει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι σωστά ποιώντας πήραν πίσω την απόφαση. Αλλά θα γίνεται ο εμβολιασμός με το ΆΜΚΑ μετά τον 1η Νοέμβρη. Μην έρθει τώρα στο φαρμακείο μας που είναι ότι ξέρετε κάτι, εμείς θα το θέλουμε να το κάνουμε τώρα με το ΆΜΚΑ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί μετά υπάρχει δυνατή περίπτωση να μπούμε με το ΆΜΚΑ και να μην το δικαιούνται. Οπότε καλό είναι μετά την 1η Νοέμβρη, είμαστε μέσα στο χρόνο που πρέπει να εμβολιαστεί να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες, να έρθουν στο φαρμακείο αυτοί που είναι μέχρι και 64 χρονών. Για τα άτομα άνω των 65 χρονών, το καινούργιο εμβόλιο το οποίο περιέχει στελέχη που απευθύνεται σε ηλικία άνω των 65, αυτοί θα πρέπει να πάρει στο γιατρό και να το συνταγογραφήσουν. Για το συγκεκριμένο και νομίζω ότι πολύ σωστά κάνει το Υπουργείο, δεν χρειάζεται να πάει, πρέπει να πάει στο γιατρό. Για τα παλιά εμβόλια με τα στελέχη, το τετραδύναμο που είχαμε μέχρι πέρυσι, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, πάει στο φαρμακείο, το κάνει και τελειώνει.